και ο Παστούσιακ είναι οι διαιτητές αναμέτρησης. Ο Λάγκφορντ είναι με τον Χίλιαρντ, μπήκε προς τα μέσα και με αυτό το ωραίο στυλ με το αριστερό μειώνει σε 3-2. Πρώτο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Καλάθις και ο Βιλντόσα, έχει δυστυχώς χαμηλά ο Λάσμε. Λάγκφορντ είναι τώρα με τον Χίλιαρντ, υπάρχει φάουλ και καλάθι ο Λάγκφορντ, 12-9. Χίλιαρντ που κοιτάξτε εδώ πώς διαβάζει το κορμί του αντιπάλου του ο Λάγκφορντ. Από το 12-4 στο 12-10 με ένα σερί 6-0 για τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. 9-0 το σερί των Βασκών. Ο Λάγκφορντ υπάρχει φάση στην κάρτα, σας βλέπετε σωστά το 40-30. 40. Και 40-32. Ο Λάγκφορντ για 3 μπροστά στο Τζάνι. 44-35, ο Παναθηναϊκός κατεβάζει τη διαφορά από τους 10. Ο Λάγκφορντ με τον Λάσμε να είναι εκεί. Ο Λάγκφορντ με την μπάλα στο αριστερό του χέρι κάνει την σταυρωτή τρίπλα. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Ο Λάγκφορντ φέρνει ξανά την διαφορά στους 10. Αξιόπιστη επιθετική πηγή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ πόσο καθυστέρησε ο συμπατριώτης. Την μπάλα ορίζει και ήταν δίπλα στη φάση. 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Ο Λάγκφορντ συνδέεται. Ο Λάγκφορντ στα 8 δευτερόλεπτα. Ξεφεύγει από τον Γκρέιντζερ, το κάνει καλά. 55-45. Ο Γκρέιντζερ προσπαθεί να κλέψει από τον Λάγκφορντ, ο οποίος συγκρατεί την μπάλα και πηγαίνει ο ίδιος μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός με 9 λάθη, μόλις 7 assist, 2 παζεύοντας το rebound. Ο Λάγκφορντ έχει μείνει μόνος του, δεν ρίσκαρε για 3, είναι όπου αργεί απέναντι του. Σταματάει και σουτάρει, αυτό το κάνει χρόνια τώρα. Έτσι βγάζει το ψωμί του, 73-61. Ο Παναθηναϊκός με τον Τζάνι. Ο Γκρέιντζερ κυνηγάει τον Λάγκφορντ. Βρίσκει αυτός ανοιχτό αριστερό διάδρομο προς ποιητή στον Πουαριέ στο πρόσωπό του, 77-65. Έχει πάει ο Γκαρίνο τώρα πάνω στον Λάγκφορντ, ο Γκρέιντζερ είναι στον παπά. Ο Λάγκφορντ σταματάει και σουτάρει, 79-67. Στους 25 ο Λάγκφορντ. Ο Γκίστ βρήκε τον Λάγκφορντ. Αυτός σταμάτησε, υπάρχει φάουλ. Νωρίτερα πως έστειλε αλλού για αλλού τον Γκάρι. Είχε βάλει 18 πόντους στο Μόναχο κόντρα στην Bayern. Σήμερα επιθετικά 71-69. Πάλι μπάλα στα χέρια του Λάγκφορντ. Αυτό σηκώνεται για 3, του είχε αφήσει χώρο ο Γκρέιντζερ. 81-72. Ο Λάγκφορντ πάει να γυρίσει το μάτς μόνος του. Αν το βάλει θα έχει πίεση η Βασκόνια. Πάλι ο Λάγκφορντ, του έφυγε λίγο η μπάλα από τα χέρια. Σταματάει και βάζει ένα τρομερά δύσκολο καλάθι, 81-74 από τους 18. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 7 με τον Λάγκφορντ να κάνει έξω πραγματικά πράγματα με την μπάλα. Ο Λάγκφορντ στον εφηδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Ξέφυγε, πήρε φάουλ. 81-75.